να ευχηθώ καλή χρονιά. Ευχή είναι, διότι οι εξελίξεις, όπως ακριβώς τις παρακολουθείτε, είτε από τα κανάλια είτε από τις εφημερίδες, είναι εξελίξεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες για το 2014 και ίσως το 2014 να είναι ένας πολύ δύσκολος χρόνος για όλους μας. Ίσως οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ακόμα χειρότερες οικονομικές συνέπειες. Αν σκεφτεί κανείς τα σκληρά οικονομικά μέτρα που έχουν επιβάλει οι δανειστές μας και που εξαιτίας αυτών πολλοί συνάνθρωποι μας και στο χώρο της Πάρου δοκιμάζονται. Όταν έχουμε φτάσει στην κατάσταση τα αστυνομικά όργανα να σταματάνε τα αυτοκίνητα και με αυτά τα μοντέρνα μηχανήματα να επικοινωνούν αμέσως με την εφορία και σε περίπτωση που χρωστάς λεφτά στην εφορία από ένα ποσό και πάνω, που είναι οργανωμένες και που είναι αποφασισμένες δυναμικά να αντιμετωπίσουν μία σειρά προβλήματα, θα είναι οι κοινωνίες οι οποίες θα περάσουν κάπως πιο ελαφρά αυτή τη σκληρή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Και αυτό που έχει σημασία, γιατί αυτό έχει άμεση προτεραιότητα, είναι το ζήτημα της υγείας μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα συντονιστικό για την υγεία που συμμετέχουν οι φορείς της Πάρου και η τοπική μας εκκλησία και ο Δήμος της Πάρου και ο Δήμος της Αντιπάρου, που παλεύουν τα ζητήματα του κέντρου υγείας, όπως επίσης και συμπολίτες μας που δεν συμμετέχουν στο συντονιστικό, συμπολίτες μας που είναι αφανείς και οι οποίοι χωρίς να θέλουν να ακουστούν τα ονόματά τους κάνουν προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε το τομέα της πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας στην Πάρο, που είναι το κέντρο υγείας, να το κρατήσουμε όρθιο. Θα ήθελα να σας πω ότι εκ μέρους της τοπικής μας εκκλησίας, εκ μέρους του Μητροπολίτη μας, με εξιοδότησε ο πατήρ Δημήτριος Κιδωνιεύς, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, επειδή είναι εφημέριος στην Αντίπαρο, ίσως δεν τα καταφέρει να έρθει, να μας σας μεταφέρω ότι η τοπική εκκλησία είναι στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας της Πάρου και της Αντιπάρου και ό,τι χρειαστούμε θα το προσφέρει από τη δική της πλευρά και αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι η συμπαράστασή της στον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μήνυμα δύο εκλεκτών συμπατριωτών μας, του Παντελή του Τζανακόπουλου και του Κώστα του Πιζά, που είναι περιφερειακοί σύμβουλοι στο Νότιο Αιγαίο και οι οποίοι απουσιάζουν από την Πάρο γιατί έχουν συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σκέφτηκαν όμως να στείλουν ένα μήνυμα προς τη συγκέντρωσή μας, το οποίο σας το διαβάζω. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου, Παντελής Τζανακόπουλος και Κώστας Πιζάς, οι οποίοι απουσιάζουν εκτός Πάρου για να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 25 και 26 Ιανουαρίου στη Ρόδο, χαιρετίζουν τη σημερινή συγκέντρωση και διατρανώνουν την απέτηση για επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων του κέντρου υγείας που έχουν σαν αποτέλεσμα την πλήρη υποβάθμιση του εύρους και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι προγραμματιζόμενοι για τις 16 Φεβρουαρίου διενέργεια δημοψηφίσματος αποτελεί κομβικό σημείο και δράση για την παραπέρα πορεία του διεκδικητικού μας αγώνα. Η καθολική συμμετοχή του Παριανού και Αντιπαριώτικου λαού στη διαδικασία του δημοψηφίσματος είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε πραγματικά να συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι τη τελική δικαίωσή του. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι η Περιφερειακή Σύμβουλη σε κάθε ευκαιρία που δίδεται προβάλλουν και αναδεικνύουν επιτακτικά το πρόβλημα της υπολειτουργίας του Κέντρου Υγείας Πάρου.
Με την ίδια ένταση θα συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα τους συμπληρωματικά με τον αγώνα του συντονιστικού των φορέων ως εκπρόσωποι του Παριανού και Αντιπαριώτικου λαού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Καλούμε και πάλι όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες να συμμετάσχουν δυναμικά και μαζικά στο δημοψήφισμα. Η συμμετοχή όλων μας θα κρίνει και το αποτέλεσμα των αγώνων μας. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παντελής Τζανακόπουλος και Κώστας Μπιζάς, οι οποίοι θα προσθέσω εγώ ότι αν και έχουν εκλεγεί από δύο διαφορετικές παρατάξεις, ο ένας είναι της πλειοψηφίας και άλλος της μειοψηφίας, συνεργάζονται στενά προς την κατεύθυνση του να συμβάλλουν όχι μονάχα για τα ζητήματα της υγείας, αλλά γενικότερα για τα ζητήματα που αφορούν τα νησιά μας. Θα σας πάω λίγο πριν και πολύ σύντομα επιγραμματικά για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους. Πριν ξεκινήσω με τις προσπάθειες αυτές, πριν μερικά χρόνια, πριν 3-4 χρόνια, η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας ήταν άθλια. Υπήρξανε συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις γιατρών. Θυμίζω ότι είχαμε δύο παιδιάτρους, θυμίζω ότι είχαμε έναν γυναικολόγο, έναν καρδιολόγο και δύο παθολόγους. Αυτοί έφυγαν, είτε με σύνταξη είτε γιατί για άλλους λόγους και τελικά το κέντρο υγείας είχε αποψηλωθεί από γιατρούς. Με τις προσπάθειες που έγιναν και μέσα από το συντονιστικό, το τονίζω, και έξω από το συντονιστικό, στο τέλος του 12, στις 15 του Οκτώβρη συγκεκριμένα του 12, ήρθε ένας γιατρός παθολόγος. Στα τέλη του Νοέμβρη του 12 ήρθε ένας γυναικολόγος και ένας καρδιολόγος. Και στα μέσα του Μάρτη του 2013 ήρθε ένας ορθοπαιδικός. Και επίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καλύφθηκε για 3 μήνες η δεύτερη καινή θέση του καρδιολόγου. Δηλαδή είχαμε 2 καρδιολόγους. Επίσης, στο τέλος του 2013, καλύφθηκαν οι θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού με μια δραματική εξέλιξη βέβαια μέσα στον Αύγουστο που το Κέντρο Υγείας, για όσους δεν το ξέρετε, δούλεψε με 1 ή 2 το πολύ νοσηλεύτριες. Το συντονιστικό κατάφερε να κρατήσει στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια τα προβλήματα που μαστίζουν και μάστιζαν το κέντρο υγείας, με αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ήταν στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα, να δώσει τη δυνατότητα ώστε να γίνουν κάποια πράγματα που κατά την άποψη του συντονιστικού είναι παλώματα. Γιατί είναι παλώματα. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητούσε την κάλυψη των κενών θέσεων του Κέντρου Υγείας με μόνιμους γιατρούς. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν να καλύψει όσες θέσεις μπόρεσε να καλύψει με τους επικουρικούς γιατρούς. Τι σημαίνει επικουρικός γιατρός? Ότι του κάνουμε μία σύμβαση για 1 χρόνο και άμα λήξει η σύμβασή του, εάν έχει χρήματα το νομαρχιακό νοσοκομείο να τον πληρώνει, μπορεί να γίνει η ανανέωση της σύμβασής του. Οι επιπτώσεις από το θεσμό αυτό που εμείς τον κρίνουμε απαράδεκτο, διότι δεν λύνει προβλήματα και διότι ο γιατρός δεν είναι ένας συνηθισμένος υπάλληλος που ασχολείται με χαρτιά, πρέπει να κρατάει το ιστορικό του ασθενούς και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς, αυτές οι εμβαλωματικές καταστάσεις μας οδήγησαν πάλι στο να έχουμε προβλήματα στο κέντρο υγείας. Παραδείγματος χάρη, έληξε η σύμβαση του παθολόγου στις 15 Αυγούστου του 2013. Εξαιτίας της γραφειοκρατίας, ενώ ο άνθρωπος αυτός είχε υποβάλει δικαιολογητικά για επαναπρόσληψη, τελικά προσλήφθηκε στις αρχές του Γενάρη. Οι συμβάσεις του γυναικολόγου και του καρδιολόγου έληξαν
στο τέλος του Νοέμβρη. Οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να επιστρέψουν. Ο ένας είναι από τη Μυτιλήνη και ο άλλος είναι από τη Σύρο. Και υπέβαλαν αίτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αιτήσεις αυτές ούτε καν έχουν εξεταστεί. Ποιος είναι ο λόγος? Καταρχήν είναι η γραφειοκρατία, όπως σας είπα. Και ο άλλος λόγος είναι ότι ψηφίστηκε ένας νόμος που μετατρέπει τις συμβάσεις από ένα χρόνο σε τρία χρόνια. Όμως, για να μπορέσει να έχει εφαρμογή αυτός ο νόμος, θα χρειαστεί μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για να μπορέσουν στη συνέχεια οι γιατροί αυτοί να προσληφθούν. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε τώρα και έχουμε τέλος του Γενάρη. Μετρήστε, Δεκέμβρης, Γενάρης. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως σας είπα, τέλη του Νοέμβρη με αρχές του Δεκέμβρη υπέβαλαν αίτηση για να επανέλθουν. Το θεωρούσαν βέβαιο ότι θα επανέλθουν, με αποτέλεσμα να έχουν νοικιάσει και σπίτια στην Πάρο, τα οποία πληρώνουν, αλλά βρίσκονται ο ένας, όπως σας είπα, στη Μυτιλήνη και ο άλλος στην Σύρο. Και πού βρισκόμαστε τώρα? Παίρνω τηλέφωνο τη δεύτερη δίπλα. Η δεύτερη δίπλα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι η περιφέρεια που διοικεί όλα τα νοσοκομεία του Πειραιά και όλο το Αιγαίο. Τους ρώτησα αν υπάρχει ο φάκελος αυτών των δύο γιατρών. Η απάντηση ήταν ότι όχι, δεν έχει έρθει από το Υπουργείο. Παίρνω τηλέφωνο το Υπουργείο, η απάντηση ήταν ναι, εδώ βρίσκεται ο φάκελος ακόμα και δεν πρόκειται να πάει στην δεύτερη δίπε που είναι αρμόδια για να κάνει τους διορισμούς αυτών των δύο γιατρών, διότι, όπως σας είπα, εκκρεμεί η σύνταξη αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης. Προσέξτε τώρα, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για τη σύνταξη της κοινής υπουργικής απόφασης, θα φύγουν οι φάκελοι, θα πάνε στη δεύτερη δίπε. Η δεύτερη δίπε θα στείλει έγγραφο στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Σύρας, προκειμένου να έχει την απάντηση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου ότι έχει τη δυνατότητα για τρία χρόνια να τους πληρώνει. Αφού επιστρέψει η απάντηση από το Νομαρχιακό Νοσοκομείο στη δεύτερη δίπε, θα προκύψει ο διορισμός. Να γιατί εμείς επιμέναμε τότε, να γιατί ήταν σωστή η ομόφωνη απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο για την κάλυψη των κενών του Κέντρου Υγείας με μόνιμους γιατρούς. Και βέβαια, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τη θέση του παιδιάτρου, η οποία παραμένει κενή μετά τη συνταξιοδότηση των δύο παιδιάτρων και που όλα αυτά παραμένει κενή επίσης η θέση της ΜΕΑΣ επί τέσσερα χρόνια, από τότε δηλαδή που συνταξιοδοτήθηκε η ΜΕΑ της Πάρου, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πάλι θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να κρατήσουμε το κέντρο υγείας μέσα στο 14 όρθιο, όπως καταφέραμε να το κρατήσουμε όρθιο μέσα στο 2013 με τους γιατρούς αυτούς ειδικοτήτων. Σημειώστε δε ότι ο ορθοπαιδικός, ο οποίος είχε την καλοσύνη να κάνει και μια ενημέρωση χθες σε αυτό το χώρο στις 8 η ώρα το βράδυ πάνω σε ζητήματα που αφορούν την ειδικότητά του, στα μέσα του Μάρτη λύγει και αυτού η σύμβαση και θα πρέπει να ακολουθηθεί πάλι η ίδια διαδικασία για την επαναπρόσληψή του, επειδή και ο γιατρός αυτός θέλει να συνεχίσει να εργάζεται στον χώρο του Κέντρου Υγείας. Θα πρέπει να σας τονίσω επίσης ότι μέσα σε όλη αυτή την έλλειψη, μέσα σε αυτό το έλλειμμα γιατρών ειδικοτήτων στο νησί μας, πρόκειται να έρθει και ένας αξονικός τομογράφος. Το θεωρώ σημαντικό ότι πρόκειται να έρθει ο αξονικός τομογράφος, διότι υπάρχει σχετική απόφαση από την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια της Αθήνας. Το περιμένουμε. Αλλά το ζήτημα είναι οι γιατροί ειδικοτήτων που απουσιάζουν από το κέντρο υγείας. Και εδώ να τα μιλήσουμε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Εμείς του συντογιστικού είμαστε εθελοντές. Τα παλεύουμε τα ζητήματα. Αλλά εκεί που έχει φτάσει η κατάσταση, χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, χωρίς τη δική σας συμμετοχή,
Δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Όσοι φαντάζανα για σωτήρες, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε αν θέλετε και στην τοπική σκηνή, την πολιτική, δεν μπορούν με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα να κάνουν απολύτως τίποτα εάν δεν ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Εμείς στο συντονιστικό πήραμε μία απόφαση για να προτείνουμε ένα δημοψήφισμα στις 16 του Φλεβάρι. Ένα δημοψήφισμα από το οποίο θα καταγραφεί καταρχήν η βούληση της κοινωνίας. Δηλαδή, αν θέλει η κοινωνία να υπάρχει το συντονιστικό, αν θέλει η κοινωνία να αγωνιστεί, αν θέλει η κοινωνία να δώσει λύσεις, γιατί μόνο η κοινωνία πια μπορεί να δώσει λύσεις. Βλέπετε όλοι σας καθημερινά ότι το πολιτικό σύστημα, παρά τις προσπάθειες του, εγώ δεν θα κάνω κριτική, πουθενά, πάσχει, αδυνατεί να δώσει λύσεις, δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Και μόνο όποια κοινωνία ή όποια ομάδα είναι αποφασισμένη να δώσει λύσεις, αυτή τελικά θα κερδίσει. Θυμάστε τον αγώνα που κάνανε οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων, που φάγανε και πολλές πετριές για τους αγώνες αυτές που κάνουν. Ο αγώνας αυτός έλυσε. Παρά τα όσα άκουσαν. Τελικά αυτός ο αγώνας κερδίθηκε. Οι υπάλληλοι πέτυχαν αρκετά πράγματα. Και πιστεύω ότι κάθε οργανωμένη δύναμη έχει αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν ως τοπική κοινωνία, θα σας θυμίσω ένα πράγμα. Την εποχή που ήμουν δήμαρχος, όλοι ξέρετε το βιολογικό καθαρισμό που έχει γίνει. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε αποχέτευση στην Παρικιά. Ξέρετε γιατί έγινε? Γιατί κήρυξε ο Δήμος απεργία και δεν έβρισκες όταν κήρυξε τότε, Βάβη, το θυμάσαι Μαλιντρέτο, γιατί ήσουν αμέσως στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, δεν υπήρχε ούτε περίπτερο ανοιχτό για να αγοράσει τσιγάρα. Την άλλη μέρα πέσαν 3 τηλέφωνα για να ενταχθεί αυτό το έργο σε πρόγραμμα και τελικά το έργο αυτό έγινε. Γιατί το λέω αυτό? Εάν εγώ ως δήμαρχος τότε πολεμούσα να κάνω κάτι από μόνος μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Όταν πληροφορήθηκαν όμως ότι όλη η παριανή κοινωνία της Παρικιάς, γιατί τότε ήταν δήμος της Παρικιάς, συσπυρώθηκε και υπήρξε αυτή η κινητοποίηση, πέσαν τα τηλέφωνα και αμέσως είπανε δώστε λύση σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εάν εμείς λοιπόν καταφέρουμε μέσα από αυτό το δημοψήφισμα να ψηφίσουμε και να πάμε να ψηφίσουμε το 60, το 70% της πάντων και να βεβαιώσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να κάνουμε κινητοποίησεις αν θέλετε και πιο προχωρημένες από αυτές που κάναμε το Φλεβάρι του 2013, όταν όλα τα μέσα της Αθήνας και τα ηλεκτρονικά μιλούσανε για τους Παριανούς, όταν η μερίσια εφημερίδα της Ρόδου μιλούσε και έλεγε να μιμηθούμε το παράδειγμα των Παριανών, όταν οι κυπριακές εφημερίδες γράφανε για την κινητοποίηση που έγινε στην Πάρο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο δυνατό? Μπορούμε σαν κοινωνία να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας χωρίζουν, πολιτικές, παραταξιακές, οικογενειακές, γιατί υπάρχουν και τέτοιες, και σαν μια γροθιά να παλέψουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας? Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Ποιος έχει κάνει συμβόλαιο με το μεγάλο δύναμο ότι δεν θα βρεθεί το βράδυ στο κέντρο υγείας ή κάποιος συγγενής? Και αν υπάρχει γιατρός, θα αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Εάν δεν υπάρχει γιατρός, τι θα γίνει? Θα πάμε στα ιδιωτικά κέντρα υγείας που φυτρώνουν σαν μανιτάρια, όχι μονάχα στην Πάρο αλλά και σε άλλες περιοχές, αλλά το διατάφτα είναι ότι θα πρέπει να πληρώσουμε? Σε συνθήκες δύσκολες που η κάθε οικογένεια το 50 που θα πληρώσει τον γιατρό το σκέπτεται, κάπου πρέπει όλον αυτό το λίθαργο που μας έχουν επιβάλει, που μας χυμίζουν καθημερινά, που μας υπόσχονται ότι θα λύσουν προβλήματα και την άλλη μέρα ξυπνάμε και τα προβλήματα είναι άλυτα, κάπου πρέπει να τα σπάσουμε αυτά. Πρέπει να ξεσηκωθούμε από τις πολυθρόνες, από τις καρέκλες, από τις τηλεοράσεις, να γίνουμε μια γροθιά και να παλέψουμε.
γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει εκ την υπόψη σας. Ακόμα και αυτοί που μας κυβερνάνε, όταν βλέπουν ότι υπάρχει αντίδραση, δυναμώνουν περισσότερο όταν κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Με τους δανειστές που μας πήρουν στην κυριολεξία το αίμα, που πήρανε από την αγορά μέρος από το μισθό του συνταξιούχου, του υπαλλήλου και στενάζουν τα μαγαζιά της αγοράς. Ούτε ο περιφερειακός έχει δουλειά, ούτε μέσα η αγορά έχει δουλειά, τα καταστήματα φυτοζωούνε, διότι έφυγαν δισεκατομμύρια για να πάνε στις τσέπες των δανειστών. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε και να τα δούμε όλα αυτά με ιδιαίτερη σοβαρότητα, διότι ο χρόνος λιγοστεύει. Θα πρέπει να οργανωθούμε, θα πρέπει να παλέψουμε δυναμικά για να έχουμε αποτέλεσμα και για να κρατήσουμε μέσα στο 2014 όρθιο για άλλη μια χρονιά έστω το κέντρο υγείας. Αυτά ήθελα να σας πω, δεν ήθελα να σας κουράσω άλλο και από εδώ και πέρα ξεκινάμε το διάλογο.